Δημήτρη, πού να μείνουμε, στο γκολ που κρίνει το παιχνίδι ή στην αποβολή? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα να μείνουμε στο γκολ, γιατί η αποβολή δεν κατάλαβα κι εγώ για ποιο λόγο ήρθε. Δηλαδή η κίνηση που έκανα δεν πήγαινε σε κανέναν. Τον Πανιόνιο το σέβομαι απίστευτα πολύ. Χαίρομαι πολύ για την πορεία τους. Θα τους ξαναδούμε στα play-off. Τα παιδιά που παίζουν εκεί είναι και φίλοι μου. Έχω πολλούς φίλους εκεί μέσα. Ούτε εννοείται πως κάποιον στον κόσμο ή τίποτα τέτοιο. Και την ώρα είναι η ένταση στιγμή, το συνέστημα που βγαίνει. Ότι μπαίνεις σε αναλλαγή, βάζεις τον goal σε 94. Σου βγαίνει έτσι τώρα, δεν μπορώ να σου πω, εκείνη την ώρα τη σκέφτηκα. Αυτή τη φορά σου βγήκε έτσι, την προηγούμενη φορά σου βγήκε με δάκρυα για το περιβραχιόνιο. Μετανιώνεις τελικά για την αντίδραση και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει? Κοιτάξτε, όταν μου βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι αληθινά, δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί είναι πολύ έντονα, πολύ έντονα τα συναισθήματα μέσα στον γνωστό χώρο και πάνω στην πίστη πιστεύω βγαίνει ο αληθινός χαρακτήρας του κάθε προσώπου, του κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε, αυτό. Να μείνουμε λίγο πάνω σε αυτή την αντίδραση και στην προηγούμενη που είχε κάνει με την φανέλα του Πάπου. Ίσως Δημήτρη να οφείλει στο γεγονός ότι είναι δύσκολο διαχειρίσει με αυτό το ζεστό κρύο του το τελευταίο διάστημα και σε ένα εντός αποστολής, εκτός αποστολής, αλλαγή βασικός. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι εύκολο να περνάς κάτι τέτοιο. Αλλά έτσι είναι ο ποδοσφαιριστής, πρέπει να είναι πάντα έτοιμος. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ κάθε μέρα, να γίνω και καλύτερος και να δίνω λύση όποτε μου χρειαστεί. Να πάμε και στον κόλλο. Βρέθηκες στο σημείο που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή. Περιμένατε πριν το παιχνίδι ότι θα δυσκολευτεί τόσο πάω απέναντι στο Πανιόνιο? Σίγουρα περιμέναμε, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη. Δύο-τρία χρόνια πιο πολλοί παίκτες είναι μαζί με λίγες προσταφαιρέσεις. Συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Αμυντικά, σφιχτά, να βγούμε στην κόντρα, κάναν και αυτοί φάσεις. Θα τους δούμε και στα πλέον θα έχουμε πάλι πιο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Γιατί πλέον δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, ειδικά στα πλέον. Περιμέναμε δύσκολο παιχνίδι, ναι, αλλά ευτυχώς να σκοράρουμε και να πάρουμε τους βαθμούς που ήταν πολύ σημαντικοί σήμερα. Τους θέλαμε πολύ. Πάντοτε δεν θα το έλεγα. Δύο γκολ έχω, ένα εκεί μέσα και ένα εδώ με τον Πανιόνιο. Είμαι χαρούμενος. Δεν έκανα την κίνηση σε κανέναν, οπότε δεν έχω να ζητήσω συγγνώμη από κάποιον συγκεκριμένα. Γιατί ούτε στο Πανιόνιο το έκανα, ούτε στον κόσμο το έκανα. Έτσι μου βγήκε εκείνη τη στιγμή να δείξω ότι είμαστε όλοι μαζί, έχουμε τσαγανό σαν ομάδα. Και μου βγήκε αυτή η κίνηση. Οπότε από τη στιγμή που δεν πήγαινε σε κανέναν, δεν έχω να ζητήσω συγγνώμη πουθενά. Υπάρχει μια ικανοποίηση ή ένα συγχαρητήριο στις τελευταίες εμφανίσεις του ΠΑΟ? Σημαίνει σίγουρα ή αυτό είναι που μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟ αυτή την ώρα και δύσκολα? Εντάξει, είναι κάθε μάτς διαφορετικό. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει το κάθε μάτς, γιατί έχει τις δικές του δυσκολίες. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε εκεί που είμαστε, ότι είμαστε μέσα στο στόχο αυτή τη στιγμή που είναι το κύπελλο. Και σιγά σιγά, Κυριακή με Κυριακή, θα βλέπουμε. Τώρα έχουμε ένα διάστημα, θα χαλαρώσουμε λίγο και ίσως να κάνει καλό και αυτό σε όλους. Μάστε. Ναι. Όχι, δεν έχω καμιά προτίμηση. Όποιες και να πέσουν, τι θα είναι δύο μεγάλα ντέρμπι και ο καλύτερος θα περάσει.